δούμε τι έχει να μας πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κύριε Κούσο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Να εμβολιαστούμε, να τελειώνουμε, κύριε Κούσο, λέω εγώ, γιατί όσοι θα εμβολιαστούν, γιατί η κατάσταση βλέπετε ότι είναι σαν το roller coaster στα Λούνα Πάρκ. Βλέπετε, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να προχωρήσουμε με τους εμβολιασμούς. Είμαστε σε αρκετά ψηλό επίπεδο, ναι, συγκριτικά με τις χώρες της Ευρώπης. Είμαστε στην τρίτη θέση σε αριθμούς εμβολίων και αυτό δείχνει ακριβώς μια ορθή, αν θέλετε, διαχείριση του σχεδίου εμβολιασμού από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει ανταπόκριση και από τους συμπολίτες μας. Ως εκ τούτου προχωρούμε με κάθε δυνατό γρήγορο ρυθμό. Είχα δει πριν ακριβώς την κυρία Καλαγούτα, η οποία σας έδωσε κάποιες πληροφορίες, αντιλαμβάνομαι, για τις παραλαβές των εμβολίων. Είχε γίνει γνωστό και πριν ότι τον Μάρτιο θα έχουμε αυξημένες ροές λόγω ακριβώς και των αυξημένων παραδόσεων από τα εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, παίρνουμε την αναλογία μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ευχής έργο που υπήρχε και αυτή η διευθέτηση, γιατί αντιλαμβάνεστε, μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος, ίσως να είχε και κάποιες δυσκολίες στο να προμηθευτεί τα εμβόλια, ενώ μέσω από τον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και είναι γνωστά, παίρνουμε ακριβώς την αναλογία μας. Και γι' αυτό κάποιοι φωνάζουν εντωμεταξύ, κύριε Κούσο. Κάποιοι φωνάζουν γι' αυτό, γιατί λένε ότι θα μπορούσαν να εξευρεθούν άλλοι τρόποι με άλλους πόρους για να πάρουμε επιπλέον εμβόλια, μιας και είμαστε μια πολύ μικρή χώρα. Ξέρω ότι τα ακούτε αυτά. Είναι ακριβώς αντίθετο. Το ότι θα συνέβαινε, μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει εύκολα ποσότητες εμβολίων και αν τις εξασφάλιζε θα ήταν σε πολλαπλάσια τιμή και θα ήταν και πολύ δύσκολο να τις εξασφαλίσουμε, ενώ με τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίσαμε να παίρνουμε την αναλογία μας όπως όλα τα κράτη-μέλη. Και πρέπει να ξέρετε, πρέπει κάποτε να σταματήσουμε να μεμψημερούμε συνεχώς και να έχουμε παράπονο για όλα. Ναι. Εγώ σας λέω, από την ημέρα που ανέλαβα την θέση του κυβερνητικού προσώπου... Μην μου πείτε ότι χαμογελάτε από την ημέρα που αναλάβατε την θέση. Δεν θα σας πιστέψω, κύριε Κούσο. Από την ημέρα που ανέλαβα τη θέση του κυβερνητικού προσώπου, δεν έχει ληφθεί μια απόφαση από την κυβέρνηση, οποιαδήποτε απόφαση, και να μην υπάρχουν και αντιδράσεις. Πάντα γινόταν αυτό, κύριε Κούσο. Έχουμε και προεκλογική περίοδο τώρα. Βρήκατε και λάθος στιγμή εσείς. Κύριε αγαπητό, ναι, είναι δυνατόν όλες ανεξαίρετα οι αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης να είναι όλες λάθος? Δεν υπάρχει μία που ήταν σωστή. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Και προσέξτε, δεν λέω ότι συμβαίνει μόνο με αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Αλλά κάπου πρέπει επειδή, να κύριε Κούσο μου, πάντα υπάρχει και αντιπολίτευση, καταλάβατε. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Αναστασιάδη. Η αντιπολίτευση, και αν μας τη χαρίζει καμιά φορά, δεν μας τη χαρίζουν οι δημοσιογράφοι. Α, όχι. Εμείς είμαστε ένα αντικειμενικότατοι. Τα κακά σας, τα καλά σας. Το ξέρετε. Αυτό δεν αλλάζει. Και μιας και είπαμε για τα καλά σας και τα κακά σας, κύριε Κούσο, εσείς, επειδή θα έχουμε αποφάσεις σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, τώρα βλέποντας και τους αυξημένους αριθμούς που έχουμε στα κρούσματα και τις νοσηλίες, ο κόσμος λέει καλά. Με 80 κρούσματα κλείσαμε, με 420 κρούσματα ανοίγουμε. Άλλοι λένε με 900 θετικά κρούσματα που είχαμε, τα κέντρα εστίασης ήταν κλειστά και τώρα θα βάλουν περιοριστικούς όρους που έχουμε τα μισά κρούσματα. Ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολλή αγωνία στον κόσμο, στην οικονομία, στους ανθρώπους που θέλουν να επανεκκινήσουν, στους ανθρώπους που θέλουν να ξαναβρουν τη ζωή τους.
Είναι δύσκολες οι αποφάσεις και ανακοινώσεις, εγώ θα σας έλεγα, από το Υπουργικό σήμερα. Να ξεκινήσω με μια ερώτηση. Παρακαλώ. Για να χαλαρώσουμε λίγο και μετά θα σας δώσω και τις απαντήσεις. Παρακαλώ. Υπάρχει, αγαπητή μου, κυρία Αγαπητού, περίπτωση οποιαδήποτε απόφαση και να ληφθεί, οποιαδήποτε, να μην τύχει κριτικής? Όχι. Και είναι καλό να σας πω κάτι όμως. Μπορεί να είναι και καλό, γιατί μπορεί να είναι καλή κριτική. Δεν μου την ορίσατε τη λέξη κριτική. Μπορεί να είναι καλή, κακή, μέτρια κριτική. Λοιπόν, είναι ευπρόσδεκτες οι κριτικές. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει αρνητική κριτική σε οποιαδήποτε απόφαση? Όχι. Είμαι ειλικρινής. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μην είμαι ειλικρινής. Κατά συνέπεια. Έτσι έμαθα. Να σας πω. Παρακαλώ. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε κάποιες παραμέτρους που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση υπόψη, πέραν σαφέστατα και των γνωματεύσεων των ειδικών επιδημιολόγων που μας συμβουλεύουν. Mm-hmm. Αυτές οι παράμετροι έχουν να κάνουν με την ψυχολογία του κόσμου. Σίγουρα. Έχουν να κάνουν με τον περιορισμό. Έχουν να κάνουν με την οικονομία, έχουν να κάνουν με την εργασία του καθενός. Είναι πάρα πολλοί από τους συμπολίτες μας που έχουν αναστείλει τις λειτουργίες των εργασιών τους για πάρα πολύ καιρό, από τον περασμένο Οκτώβριο κάποιοι. Και πρέπει όλοι να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ένα ισοζύγιο το οποίο πρέπει να τηρείται. Σίγουρα το πρώτο μανέλημα είναι η υγεία του λαού. Mm-hmm. Και σίγουρα εάν κάποιος τα δει με αριθμούς, όπως επιχειρήσατε προηγουμένως, mm-hmm. και πολύ ορθά το πράξατε, κάποιος μπορεί να πει, μα υπάρχει μία αντιμετώπιση που δεν έχει λογική με τους αριθμούς. Mm-hmm. Και θα έχει δίκιο. Η διαφορά είναι πια. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο στο οποίο κάποιος μπορεί να στηριχτεί για να έχει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θέλει και να ικανοποιεί όσο το δυνατό περισσότερες ανάγκες ή περισσότερες μάζες πληθυσμού. Mm-hmm. Είναι η πανδημία ένα πρωτόγνωρο, αν θέλετε, φαινόμενο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να παραδεχτούμε ότι ενεργούμε χωρίς να είμαστε βέβαιοι για τα αποτελέσματα, αλλά αξιολογούμε τα δεδομένα και παίρνουμε κάποιες αποφάσεις. Mm-hmm. Και είναι και πολύ λογικό, άσχετο αναστεζόμουν προηγουμένως, ότι στις οποιασδήποτε αποφάσεις, όταν τραβηχτεί μια γραμμή, κάποιοι θα μείνουν έξω από τη γραμμή, κάποιοι θα είναι μέσα από τη γραμμή. Και είναι πολύ λογικό, ένας που λέει, μα καλά, γιατί εγώ είμαι απ' έξω από την γραμμή, γιατί δεν είδατε αυτή τη λεπτομέρεια. Θυμούμαι μια συζήτηση που είχε η κόρη μου λίγων ημερών, ότι ο γιος της χάνει χρονιά για μία μέρα, λέει. Μέρα. Λόγω ηλικίας εννοείται. Λόγω ηλικίας. Ναι. Και μου λέει, μα για μία μέρα τώρα να χάσει το μωρό ολόκληρη χρονιά? Και λέει, ωραία. Και αν μετακινήσουμε την ημερομηνία μια μέρα πιο ύστερα για να καλύψει το γιο σου, δεν θα υπάρχει κάποιος άλλος που θα είναι για μια μέρα? Σωστά. Με αυτή λοιπόν τη λογική πρέπει να δούμε την ουσία και το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Η Κύπρος τι έχει κατορθώσει? Έχουμε κατορθώσει. Από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίοδο που είμαστε κλειστοί και με τεράστια διαφορά. Mm-hmm. Με τεράστια διαφορά από τον μέσο όρο. Έχουμε κατορθώσει να είμαστε η πέμπτη καλύτερη χώρα παγκόσμια στην διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού. Και αυτό αναγνωρισμένο. Mm-hmm. Έχουμε ένα από τα καλύτερα ποσοστά σε θέματα θνησιμότητας. Δηλαδή θετικό. Ναι. Ποσοστό. Εφαρμόσαμε την πολιτική των τεστ και τη χάνουμε και μεγάλης, αν θέλετε, κριτικής από πολλούς για τα rapid test. Αλλά είμαστε η πρώτη χώρα σε rapid test. Γιατί το κάνουμε?
ακριβώς για να εντοπίζουμε έγκαιρα τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον ιό, για να προστατεύουμε τις οικογένειες τους, τις δουλειές τους, mm-hmm. την κοινωνία μας. Mm-hmm. Και να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε πολύ πιο γρήγορα. Mm-hmm. Είχαμε πει πολλές φορές ότι αγοράζουμε, αν θέλετε, και λίγο χρόνο μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Προχωράμε πολύ καλά συγκριτικά πάντοτε με το θέμα των εμβολίων. Έχουμε ξεπεράσει τις 100.000, πάμε στις 110. Η δυνατότητα μας είναι τέτοια που μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ποσότητες τις οποίες θα παραλαμβάνουμε για να γίνονται έγκαιρα οι εμβολιασμοί. Mm-hmm. Έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας ότι μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται ότι ο μισός πληθυσμός μας θα το 50% ενδεχομένως να έχουμε εμβολιαστεί. Είναι αλήθεια, θα περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το θέμα της ημέρας σήμερα είναι οι ανακοινώσεις και το αντιλαμβάνεστε. Εκείνο λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι μετά τη συνάντηση με τους σύμβουλους μας επιδημιολόγους, mm-hmm. συνήλθε η Υπουργική Επιτροπή, έγιναν προκαταρκτικές ανταλλαγές απόψεων. Θα συνεχιστεί σήμερα η συζήτηση, mm-hmm. γιατί δεν είναι εύκολες αποφάσεις. Δεν είναι μια απόφαση εύκολη. Και πάντοτε όταν ανακοινώνουμε τους σχεδιασμούς, πάντοτε δεν λέμε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική Σωστά. εικόνα και την αξιολόγησή της. Ναι, Ωραία. Ναι. Λοιπόν, απλώς επιδοδόθηκε... Ναι, ναι. Κύριε Κουτώ, θα θυμίσω όταν είχαμε πέρυσι 50 κρούσματα. Mm-hmm. Τρομοκρατηθήκαμε όλοι. Το θυμάστε αυτό. Κλείσαμε. Κάναμε lockdown το Μάρτι στα 50 κρούσματα. Τα 50 κρούσματα. Ναι. Βεβαίως δεν ήμασταν και εμβολιασμένοι ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες. Ενώ τώρα μάθαμε. Ένας χρόνος πέρασε, κύριε Κούσο, χθες. Άρα μάθαμε. Όλοι. Μάθαμε και μέσα στην πορεία. Μας, διότι Σίγουρα. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Mm-hmm. Γι' αυτό ας κάνουμε ελάχιστη ακόμα υπομονή. Ναι. Νομίζω ο συνδυασμός των εξετάσεων mm-hmm. με το συνδυασμό των εμβολιασμών αλλά και τις εμπειρίες τις οποίες αποκτούν οι γιατροί μας στα θέματα αποθεραπείας mm-hmm. ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε γενικότερα την πανδημία είτε αυτό λέγεται υγεία ενώ στα νοσοκομεία ναι. μας ή προσωπικοί ιατροί ή αυτό λέγεται αντιμετώπιση στα σχολεία ή αυτό αντιλέγεται στη δουλειά. Βλέπετε, γινόμαστε καλύτεροι όλοι, αποκτούμε εμπειρίες. Δεν θα σταματήσουν να υπάρξουν διαφορές, δεν θα σταματήσουν οι συζητήσεις. Κύριε Κούσο, να σας πω κάτι. Ευτυχώς που δεν είσαστε ο εκπρόσωπος του παλατιού του Μπάκινγχαμ, γιατί θα είχατε πολύ πιο βαρύ φορτίο να αντιμετωπίσετε μετά τα όσα έγιναν. Είναι το επόμενο μου θέμα που έχει, γιατί έχει προκληθεί ένας πανικός σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο θέμα με τις κατηγορίες του ζευγαριού για το ρατσισμό και όχι μόνο. Φαντάζεστε τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες του Παλατιού. Λέμε, υπάρχει και ένα θετικό. Δεν είμαι ο εκπρόσωπος του Παλατιού. Είδατε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ο κύριος Κούσος ο εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκινγχαμ. Είχαμε αντιδράσει, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Πάμε όμως πρώτα να δούμε το ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις μετά και την συνέντευξη του